Πεντάδες για την ΑΕΛ είναι ο Μονιάτης, ο Χανούν και οι τρεις ξένοι, ο Έιβερετ, ο Μάνιγκολτ και ο Πίγκραμ. Για τον ΑΠΟΕΛ είναι ο Γιαναράς, ο Κιλαράς και οι τρεις δικοί του ξένοι, ο Μαγκίλ, ο Μόγκμπο και ο Πόιντερ. Πρώτη επίθεση για τους γηπεδούχους. Σας ευχηθούμε να δούμε ένα καλό παιχνίδι. Κιλαράς για τρεις, ευστοχή. 2-5. Ασίστ στο πρωτάθλημα της Βουλγαρίας. Να δούμε το τρίποδο του Μάνικο Λεύστοχο. Κιλαράς για να του φύγει μπάλα, αλλά μπόρεσε να βγάλει στον Μόγκμπο που τα σουτάρει και θα ευστοχήσει. Απαντάει. Αφήνει στον Έιβερετ. Πιτάκας βρίσκει τον διάδρομο. Φτάνει στο lay-up. 7-10. Για να δούμε εδώ για τρεις ο Πίγκρα. Μισοφαρίζει από Κιλαρά. Και Μαγκίλ για τρεις ο Πίγκρα μέσα. 17-10. Θα βοηθήσει πολύ, πιστεύω, την ομάδα της ΑΕΛ. Εδώ ο Μόγκμπο έκανε πολύ ωραία προσποίηση. Αυτή τη φορά ήταν άστοχος. Μαγκίλ αμέσως σούτ για τρεις, εύστοχος. 19-15. 5 λάθη από την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, τα οποία θεωρώ ότι είναι αρκετά, κυρίως εκτός έδρας τεχνίδι. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι και η ΑΕΛ υπέβαισε σε ένα εύκολο λάθος και έδωσε ευνηδιασμό στον ΑΠΟΕΛ. Της ΑΕΛ. Εδώ κλέβει ο Μαγκίλ στον ευνηδιασμό, τον κυνηγάει ο Έιβερετ. Του κάνει φάουλ, μετράει και το καλάθι. 19 όλα. Ο Έιβερετ. Μονιάτης για τρεις. Με το ταμπλό. Ο Έιβερετ βλέπει τον Πιτάκα, φτάνει στο λεϊά, τον σταματάει ο Μόγκμπο. Τρομερό μπλοκ. Πέρυσι ήταν στην Ένωση του Παραλυμνίου. Πολύ καλή σεζόν και με την εθνική ομάδα. Εδώ βλέπουμε πολύ ωραία κίνηση. Μαγκίλ, ο Πόιντερ πάει προς το καλάθι. Ωραία κίνηση από τον Πόιντερ. Καλάθι και φάουλ. Ετοιμάζεται ο Γιαναράς να επιστρέψει στην πεντάδα του ΑΠΟΕΛ. Πίγκραμ για τρεις. Το ΑΠΟΕΛ, το... η ΑΕΛ παίζει με τέσσερις παίκτες. Στην επίθεση. Εδώ σουτάρι για τρεις και ευστοχή. Από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Παπα Μιχαήλ, ωραία προσποίηση. Πάει προς το καλάθι, βγάζει στον Πόιντερ, σουτάρι για τρεις, μέσα, απάντηση. Και πάλι ο Έιβερετ, βιαστική η απόβαση που πήρε, αλλά από τη στιγμή που είναι εύστοχη. 37-39. Κρατάει, θα περάσει στον Έιβερετ. Αυτός κάνει ένα side step shoot για τρεις, αστοχή. Καλό ήταν, αλλά όχι εύστοχο. 37-40 το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Το screen του Μάνιγκολτ, πάνε για το pick and roll, δεν μπορεί να περάσει μπάλα. Ιωαννίδης για τρεις, μέσα! Μόνο ένα καλάθι έχει πετύχει. Εδώ πολύ ωραίο ο Μόγκμπο. Απέφυγε δύο παίκτες της ΑΕΛ. 8-25 τρίποντα. Τρίποντο όμως για τον ΑΠΟΕΛ με τον Πόιντερ. Αστάρια τρεις ο Γιαναράς. Μέσα! Αυτό φαίνεται. Εδώ ξεχασμένος ο Πόιντερ. Σηκώνει ο Μαγκίλ το αλεϊούπ. Κάρφωμα, εντυπωσιακή φάση. Στον Πόιντερ. Για τρεις ευστοχή ο Έιβερη. Ανάσα για την ΑΕΛ. Και πάλι ο Μόγκμπο βρίσκει τον Κιλαρά. Εύκολο lay-up. Περνάει στο Μάνιγκολ, ο οποίος θα καρφώσει και θα πάρει και το φάουλ. Πόιντερ. Μαγκίλ τώρα από τη γωνία για τρεις, μέσα. Πίγκραμ διώχνει το Χανούν. Το σούτ για τρεις, εύστοχος. Στην αρχή του παιχνιδιού με ευνηδιασμό το απογραφιστό και από εκεί να δημιουργείς συνθήκες για σούτ από την περιφέρεια. Τρίποντο από τον Πιτάκα ο ΑΠΟΕΛ σε αυτό το κομμάτι. Ο Σιμιτζής χάνει, αλλά η μπάλα φτάνει στον Ιερονιμίδη. Σουτάρει για τρεις και απαντά, για δύο είναι. Για την προσποίηση, σταματάει. Πιτάκας για δύο, μέσα. Πίγκραμ στον Πιτάκα για τρεις. Μέσα! 59-67! Το σκέφτηκε για τρίποντο, έβγαλε στο Δανίλ, σουτάρει και αυτός για τρεις! 62-67! Πάλα Πιτάκας έξω στον Μάνιγκολ. Και αυτός για τρεις και αυτός μέσα! Πάει να χάσει τον Μαγκίλ. Πέφτει ο Μαγκίλ και κλέβει. Στον Ομόγκμπο του κάνει φάουλ. Πέμπτο.
γρήγορη πάσα στον Πόιντερ. Θα περάσει μέχρι το, θα φτάσει μέχρι το lay-up. Η άσχημα εκτελεσμένη επίθεση από πλευράς από Έλληνα αντίον του Ζόνη. Πολύ στατική. Μέσα ο Μάνιγκος. Ο Πόιντερ στο Γιαναρά στη γωνία. Έξτρα πάσα στην αδύναμη πλευρά. Κιλαράς απαντάει. Μάνιγκολ. Ποστάρει το κουμί. Σηκώνεται και σκοράρει. Γρήγορο τρίποντα το Μάνιγκολ. Airball. Εδώ το παιχνίδι ολοκληρώθηκε. Γιατί ο Πόιντερ δοκίμασε ένα buzzer beater. Τελικό σκορ λοιπόν 72-79 σε ένα ωραίο παιχνίδι με αρκετές φάσεις, γρήγορο ρυθμό, πάνω κάτω, μας κράτησε το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος.